Μπαίνουμε στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής μας και σε ερωτήσεις συμπολιτών μας. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Λέγομαι Λεοντσινίδης Ισίδωρος, είμαι βιοτέχνης. Είμαι ανασφάλιστος του ΟΑΕ εδώ και τα τρία τελευταία χρόνια. Αρχικά ήθελα να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, πως αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός που στα 50 χρόνια της ζωής μου μου έλαχε να γίνει Πρωθυπουργός της Ελλάδος άνθρωπος που φέρει ένα όνομα που δεν το γνώριζα από όταν γεννήθηκα. Και αυτό και μόνο το θεωρώ πολύ μεγάλη εθνική μας επιτυχία. Λοιπόν, επί της ουσίας, θέλω να πω σε σχέση με τη ρύθμιση που έχετε κάνει για τις 100 δόσεις για να καλύψουμε τα χρωστούμενα στον ΟΑΕ. Λυπάμαι, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πολύ υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες τελικά δεν έχουν ακολουθήσει τη συρρήκνωση της οικονομίας που έχουμε υποστεί τα 5 τελευταία χρόνια, λόγω της εσωτερικής υποτίμησης, δεν θα μπορέσουμε εμείς οι λίγοι επαγγελματίες που συνεχίζουμε παρά τις αντίξωες συνθήκες να παράγουμε σε αυτόν τον τόπο προϊόντα, δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και θα κλείσουμε και αυτοί οι λίγοι που έχουμε απομείνει. Έχω πολλά άλλα να πω, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αν είναι το ίδιο θέμα, ελάτε, ναι. Ελάτε για να απαντήσει συνολικά ο Πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτό λοιπόν, για να συνεχίσω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Το όνομά σας. Μουργής Γιώργος ονομάζομαι. Υπήρξε μια δέσμευση στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης για τις 100 δόσεις, που αφορούσε το δημόσιο. Όπου εκεί βάζατε το εισοδηματικό κριτήριο του 30%. Όταν υπάρχουν οφειλές σε σχέση με το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό επί της ουσίας δεν πέρασε ποτέ. Δεν ήρθε ποτέ. Πέρασαν οι 100 δόσεις, πέρασαν οι 100 δόσεις στα ταμεία, η συγχώνευση όμως και με το εισοδηματικό κριτήριο του 30% σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα του 2014, μάλιστα υπήρχε και μια παρένθεση, αν θυμάστε, ότι αν αποδεδειγμένα το 2014 κάποιος δεν είχε εισόδημα και δεν δύναται να ανταποκριθεί, θα του δίναμε και ένα χρόνο περίοδο χάριτος. Επί της ουσίας θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ παρακάμφθηκε και δεν ξέρω γιατί. Υπό την απειλή πάλι της Τρόικας, των θεσμών ή δεν ξέρω εγώ πώς να το πούμε. Μάλιστα. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που αφορά τις υψηλές εισφορές, τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Το οποίο όμως δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσα από τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις. Διότι εδώ πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι το νομοσχέδιο αυτό το φέραμε στη Βουλή με νύχια και με δόντια, κάνοντας break, σπάζοντας το βέτο, την κόκκινη γραμμή των θεσμών. Και ακόμα και σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση και αντιπαράθεση. Κάθε φορά μου λένε όσοι συμμετέχουν στα τεχνικά κλιμάκια, ότι τους λένε διαρκώς ότι κάνατε λάθος με τις 100 δόσεις. Λάθος, όχι λάθος, κάνατε επιστροφή, πισωγύρισμα σε σχέση με το μνημονιακό παλαιό πρόγραμμα. Αυτό το οποίο επιμένουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δεν πρέπει στις δόσεις να μπαίνουν όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα στις τράπεζες. Αυτοί πρέπει να πληρώνουν ακέραια την εισφορά τους. Εδώ είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί τους, διότι οι δόσεις δεν πρέπει να φτιαχτούν για τους έχοντες, αλλά για τους μη έχοντες. Εκεί όμως που κατά την άποψή μου έχουν λάθος, επιμένουν στο να αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία των δόσεων να μην έχουν νέα χρέη φορολογικά ή ασφαλιστικά. Αλλά αν δεν προσπαθήσεις να ευνοήσεις αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα λειτουργήσουν οι δόσεις για τους πολλούς, όχι για τους λίγους και εκλεκτούς, για τους πολλούς. Το θέμα των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών θέλει μια ειδική και ένα ειδικό νομοσχέδιο για να αντιμετωπιστεί. Εγώ συμφωνώ με την ιδέα της κεφαλαιοποίησης. Ιδέα που έχει καταθέσει πρόταση, που έχει καταθέσει το ΟΑΕ,
η Ομοσπονδία των απασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Πρόταση η οποία δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να μπουν στην παραγωγική διαδικασία και να προκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα όσοι έχουν υπέρογκα ασφαλιστικά χρέη και αυτή τη στιγμή δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Θέλω να σας πω όμως ότι το επόμενο διάστημα ετοιμάζουμε κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Και είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας. Διότι τούτη τη στιγμή είμαστε μπροστά και σε, το έχουμε ονομάσει, ανθρωπιστική κρίση. Όταν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να εμβολιάσει τα παιδιά του και είναι ανασφάλιστος, αυτό δημιουργεί συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Και εκεί πράγματι πήραμε την απόφαση και θα προχωρήσουμε σε αυτή την ρύθμιση. Όπως επίσης πήραμε την απόφαση να καταργήσουμε τα 5 ευρώ για την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Το εισιτήριο. Το δημόσιο νοσοκομείο, το εισιτήριο. Θα πει κάποιος, μα αυτά τα 5 ευρώ είναι τόσο σημαντικά. Για κάποιους συνανθρώπους μας είναι σημαντικό ποσό. Και πρέπει η υγεία να είναι ένα δημόσιο αγαθό, πρόσβαση στο οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες. Σε σχέση με το 30%, έχετε δίκιο. Οι ρυθμίσεις αυτές όμως γίνανε στη βάση της ανάγκης να έχουμε μία συμφωνία όχι μόνο με τις προεκλογικές μας εξαγγελίες, αλλά και με τις αρχές της ανεξάρτητης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ταυτόχρονα να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο θα γίνει τελικά, έστω και μέσα από αυτή τη διαδικασία την αντάρτικη, αποδεκτό από τους θεσμούς που βρισκόμαστε σήμερα σε μια διαπραγμάτευση. Το σχέδιο αυτό, και τελευταία μου κουβέντα είναι αυτή, αποδίδει. Το πρώτο δεκαήμερο μόνο της προρύθμισης, είχαμε 150 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Και το δεκαήμερο τούτο, το τελευταίο δεκαήμερο, όπου έχει ξεκινήσει το Taxes Net και μπαίνουν και ρυθμίζουν τα χρέη τους ασφαλιστικά, αλλά και ληξιπρόθεσμες οφειλές, έχουμε συνολικά ρυθμιζόμενα χρέη ύψους 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Άμεσα, βεβαίως, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ ως προκαταβολές, αλλά ρυθμιζόμενα χρέη 1,45 δισεκατομμύρια μόλις μέσα σε 10 μέρες. Μάλιστα. Είναι ένα μέτρο που αποδίδει και ένα μέτρο που θα ελαφρύνει, παρά τις ατέλειές του, τους πολίτες μας, συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Το όνομά σας και το ερώτημα. Θανάση Αθανασίου λέγομαι, είμαι φοιτητής. Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Ήθελα να αναφερθώ, είπατε νωρίτερα ότι η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό. Ένα άλλο δημόσιο αγαθό όμως είναι η παιδεία. Και θα ήθελα να ρωτήσω, έχουν καμία σχέση οι αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας με το άσυλο ανομίας στα πανεπιστήμια? Γιατί δεν γνωρίζω κάποια άλλη χώρα του κόσμου στην οποία να επικρατεί αυτή η κατάσταση, αυτός ο μαρασμός που επικρατεί τώρα. Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, τα ευρωπαϊκά κράτη προκρίνουν και επιβραβεύουν την αριστεία, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν ώστε να μην υπάρχουν κουκλοφόροι εντός των πανεπιστημίων. Υπάρχει κάποιο σχέδιο της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πράγματι πάρα πολλά προβλήματα, Θανάση. Ένα από αυτά είναι και το γεγονός ότι πολλές φορές βλέπουμε να καταστρατηγείται η δημοκρατία και μειοψηφικές ομάδες χωρίς τη δημοκρατική συνένεση, τη συνένεση όχι μόνο της κοινωνίας. Η κοινωνία, εγώ βλέπω τη συνένεση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό με αφορά, διότι εγώ υπερασπίζομαι τη δυνατότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας να έχει απόψεις που είναι κόντρα σε αυτές που έχει το σύνολο της κοινωνίας. Διότι τα πανεπιστήμια είναι χώροι παραγωγής ιδεών και έτσι πρέπει να είναι. Πολλές φορές λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα, θα έλεγε κανείς, εκτροπής από το δημοκρατικό πλαίσιο.
Εγώ είμαι ο τελευταίος βεβαίως που θα αρνηθώ το δικαίωμα μιας μειοψηφίας να διαμαρτύρεται. Όμως είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Πώς θα αντιμετωπίσεις είναι το θέμα. Αφού σου πω πρωτίστως βεβαίως ότι θεωρώ ότι υπάρχουν και δεκάδες άλλα προβλήματα για τη πολύ αρνητική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια πανεπιστήμια και το πρώτο από αυτό είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, που είναι πραγματικά ένα τεράστιο πνίγει το δημόσιο πανεπιστήμιο σήμερα, έλλειψη χρηματοδότησης, η υποβάθμιση και αν θέλεις και το γεγονός ότι δυσφημίστηκαν τα δημόσια πανεπιστήμια όλα αυτά τα χρόνια, ενώ εγώ θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι έχουν λίγους πόρους, έχουν πολύ αξιόλογο έργο να επιδείξουν και πτυχία υψηλών δυνατοτήτων. Απόδειξη, όλοι όσοι βγαίνουν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές αριστεύουν ή έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερευνητικά προγράμματα και να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Εν τούτης, για να επιστρέψω στο θέμα εκμετάλλευσης... Πάντως, το πρώτο σήμα της κυβέρνησής σας στην παιδεία ήταν όχι στην αριστεία, ήταν να επιστρέψουν οι συνταξιούχοι φοιτητές, ήταν δηλαδή να γυρίσουμε στις μάλλον άσχημες πλευρές του ελληνικού πανεπιστημίου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το θέμα των αιώνιων φοιτητών είναι ένα αιώνιο ανύπαρκτο θέμα. Αιώνια ανύπαρκτο θέμα. Τότε γιατί το πειράξατε? Και είναι ανύπαρκτο θέμα δεδομένου ότι το να είναι κανείς στις λίστες, γιατί μόνο εκεί βρίσκεται, στις λίστες μιας γραμματείας ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, δεν επιβαρύνει οικονομικά κανέναν. Δείχνει μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Δεν επιβαρύνει οικονομικά κανέναν. Ούτε δημιουργεί πρόβλημα. Μεγαλύτερο πρόβλημα και κλίμα αρνητικό έκαναν τα ρουσφέτια του κύριου Λοβέρδου, που έκανε μεταγραφές και έκλεισαν περιφερειακές σχολές και ήρθαν εκατοντάδες, διπλάσιοι, τριπλάσιοι φοιτητές στην Αθήνα πέρσι και πρόπερσι, για να μην μιλάμε και για λαϊκισμούς εδώ. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Ποιο είναι ποιο δεν είναι. Αλλά το ένα δεν είχαν ανερεί κόλλα το άλλο για να γράψουν μάθημα και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στις αίθουσες γιατί δεν τους χωράγανε. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ή κάποιοι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους, οι οποίοι για μια σειρά από λόγους στη ζωή τους δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και άμα κάποια στιγμή τελείωσουν πραγματικά να το κάνουν, με μια αίτηση να μπορούν από τη λίστα των ανεργών φοιτητών να περάσουν στη λίστα των ενεργών φοιτητών. Το άσυλο. Διότι η γνώση για μας είναι αυταξία, έχει αξία η γνώση και πρέπει να την δίνουμε σε όσους επιλέγουν να την κατακτήσουν. Το άσυλο, κύριε Πρόεδρε. Το άσυλο. Θα σας εκπλήξω. Τι νόημα έχει σήμερα. Θα σας εκπλήξω αν σας πω ποιος εισηγήθηκε πρώτος σε Υπουργικό Συμβούλιο να ξαναδούμε το θέμα του ασύλου. Ποιος? Ο Γιάννης Πανούσης. Και γιατί? Και έχει δίκιο. Όχι να το δούμε όπως ήταν παλιά, αλλά να το δούμε, να βάλουμε κάποιους κανόνες, να ρυθμίσουμε κάποιους κανόνες, να αποκτήσει την ευθύνη για το σπίτι του ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, η ακαδημαϊκή κοινότητα. Όχι να πετάς τον μπαλάκι στην αστυνομία, θα επέμβει, δεν θα επέμβει. Η αστυνομία βεβαίως, δεν το συζητώ, όπου υπάρχουν πράξεις, όπου έχουμε εγκληματικές πράξεις, είναι αυτονόητο. Με την κατάληψη είναι της Βρετανίας, κοντέψατε να κάνετε συνέδριο για το αν θα παρέμβει η αστυνομία ή όχι. Ορισμένες φορές, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προτιμότερο να διαλέγεσαι παρά να παρεμβαίνεις εν θερμό και να κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Για το ίδιο ακριβώς κατηγορούσαν και τον σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν ήταν υπουργός εσωτερικών τότε, στα γεγονότα του 2008. Και εγώ από τότε είχα πει, όχι τώρα που είναι πρόεδρος, ότι η στάση του ήταν παραδειγματική, διότι απέτρεψε τα χειρότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Η απάντηση ήταν καλή. Λοιπόν, εσείς και έρχομαι μετά. Έρχομαι. Ελάτε, το όνομά σας και καλησπέρα το ερώτημα. Ονομάζομαι Νιαροπέτρος Αντώνης. Είμαι πρώην καταστηματάρχης, είναι άνεργος. Τουλάχιστον από τη διακυβέρνηση του κυρίου Σημίτη μέχρι πρόσφατα, η πατρίδα μας έχει απολέσει σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της αξιοπιστίας της στο εξωτερικό. Τι τα διαβάζετε, κλείστε το αυτό, όταν βλέπω εκεί και τα διαβάζετε. Με ποιους συγκεκριμένους? Από την καρδιά σας μιλήστε. Τώρα έχετε υποστεί ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή τη λέλαπα. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους σκοπεύετε να αποκαταστήσετε αυτή την αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό, ώστε και επενδύσεις παραγωγικές να εισέρθουν στη χώρα και όταν χρειαζόμαστε δανεικά, οι αγορές να μας δανείζουν με χαμηλό επιτόκιο, όπως δανείζουν τις ανεπτυγμένες χώρες? Μάλιστα. Ευχαριστώ. Απλό
και καλό το ερώτημα. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας δεν είναι κάτι απλό. Θέλει χρόνο και θέλει και να είναι κανείς σε όσα πράττει, όχι σε όσα λέει, συνεπής. Εγώ θέλω να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε μέσα από μια έντονη κριτική και στο μνημόνιο και σε όσα όλα επιβλήθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες πτυχές, είχε πει ο Βαρουφάκης και παρεξηγήθηκε τότε, δεν διαφωνούμε. Σε ποιες πτυχές? Ο Βαρουφάκης δεν είπε ορισμένες, είπε το 70%. Ναι, εντάξει. Καλά, εκεί υπερέβαλε λίγο. Σε ποιες πτυχές? Αφήστε να δούμε τι θα συμφωνήσετε για να δούμε. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα κάνουν το δημόσιο πιο παραγωγικό, λιγότερο γραφειοκρατικό και θα θεσπίσουν κάποιους κανόνες αξιοπιστίας. Για παράδειγμα, εμείς δεν διαφωνούμε με το να είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανεξάρτητη αρχή, αλλά ανεξάρτητη αρχή που δεν θα την ελέγχει η εκάστοτε κυβέρνηση και ούτε θα διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τον τελευταίο εφοριακό στην τελευταία εφορία, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και βγήκαν στη δημοσιότητα προχθές και τα δεχόταν ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος έχει αναγορευτεί και σε έναν από τους καλύτερους εισπράκτορες χρημάτων. Αλλά όμως τα ρουσφέτια τα έκανε στον κύριο Κεδίκογλου και στους άλλους, οι οποίοι του ζητάγανε τον τάδε από την τάδε τοπική, βάλ τον εκεί. Λοιπόν, σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις που θα ξαναδώσουν αξιοπιστία, που θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο νομιμότητας, σε μεταρρυθμίσεις που θα ξανακάνουν τους φορολογικούς, φοροελεκτικούς μηχανισμούς πραγματικά αξιόπιστους. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους που έχουμε είναι να σταματήσουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων. Το λαθρεμπόριο καυσίμων, αν υπάρχει πολιτική βούληση, είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κανείς. Ήδη ο κύριος Νικολούδης έχει κάνει σοβαρές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση με τα μεικτά κλιμάκια ελέγχων στα τελωνεία της χώρας για το λαθρεμπόριο. Ήδη θέλουμε να βάλουμε τους ηλεκτρονικούς ιχνηλάτες στα καύσιμα, στις δεξαμενές καυσίμων, για να ξέρουμε πόσα μπαίνουν, πόσα βγαίνουν. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση και στο να έχεις μια ανεξάρτητη αρχή, γενική γραμματεία, όπως είναι το αμερικάνικο, το IRS. Να το συνειδητοποιείτε, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και τις θέλουμε. Συνειδητοποιείτε όμως ότι λέμε στην Ελλάδα μεταρρυθμίσεις το αυτονόητο. Εμφανίζουμε ως μεταρρυθμίσεις αυτό που θα έπρεπε αυτονοήτως να λειτουργεί ως κρατικός έλεγχος. Ναι, και επίσης, κάτι δείχνει αυτό για το πού βρίσκεται η χώρα. Ο Έλληνας ακούει τη λέξη μεταρρύθμιση και τρέχει μακριά, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, διότι και αυτό έχει φάει στο πετσί του όλες τις αντιμεταρρυθμίσεις και τη λέλαπα ως μεταρρύθμιση. Πάντως, μέχρι στιγμής από την κυβέρνησή σας, δεν έχω ακούσει μια μεταρρύθμιση πέραν του να λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Λέτε, θα κάνουμε ελέγχους στη φορολογία. Δηλαδή, θα λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Θα ελέγξουμε το λαθρεμπόριο. Δηλαδή θα λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Κάποια άλλη μεταρρύθμιση υπάρχει στο μυαλό σας? Κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο υπάρχει? Αυτή την αγωνία την άκουσα από πολλούς. Μα σας είπα. Παρακαλώ. Σας είπα, ναι, για τα θέματα των επενδύσεων και της ανάπτυξης ότι είναι προτεραιότητα. Σας μίλησα για την προσπάθεια να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιηθεί με νέο αναπτυξιακό νόμο που είναι στα σκαριά και τον ετοιμάζει ο κύριος Σταθάκης. Σας είπα για την μεταρρύθμιση, δεν σας είπα, θα σας πω μάλλον, για τη μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε για την νεανική επιχειρηματικότητα και την δημιουργία κέντρων όπως είναι τα ΚΕΠ, όπου θα μπορεί κανείς να φτιάχνει τις start-up επιχειρήσεις γρήγορα και εύκολα και να μπορεί χωρίς αυτή την δεδαλώδη γραφειοκρατία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτά είναι παρεμβάσεις στον κρατικό μηχανισμό. Bypass, παράκαμψη του κρατικού μηχανισμού. Δεν τα είπε όλα λάθος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ποιος τα είπε. Σημασία έχει ποιος δεν τα έκανε και ότι πρέπει να γίνουν. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Ελάτε. Κύριε Τσίπρα, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Διαμαντής Μανώλης και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα του real estate. Εδώ ήρθατε να ακούσετε την αγορά, γι' αυτό θα κάνω πρώτα μια διαπίστωση και μετά μια ερώτηση. Αρκεί να είστε σύντομος. Πολύ σύντομος.
Η διαπίστωση είναι ότι η αγορά έχει κρασάρει, να σου το πω απλά. Είστε εκτός χρόνου, αν μιλήσουμε και λίγο μπασκετικά. Οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβετε ζωντανή την αγορά μετά τη διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να εφαρμόσετε τα μέτρα στην αγορά που δεν θα υπάρχει. Καθότι το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων στο σύνολό τους απασχολούν μέχρι 9 άτομα προσωπικό. Όπως σημαίνει ότι είμαστε και του ομιλώντος υποψήφιοι πτωχοί λίγο προσεχώς. Τώρα, το ερώτημα. Πιστεύετε ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση στην Ελλάδα ή η ελληνική κρίση, και το τονίζω, τα μνημόνια? Και επιτέλους, άσχετα με αυτό που είναι και ο λίγο φιλοσοφικό ερώτημα, γιατί σε αυτή την ίστατη στιγμή για τη χώρα μας δεν κάνετε μία συνεννόηση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, να πάτε όλοι μαζί στο εξωτερικό σύσσωμοι, να κάνετε μία διαπραγμάτευση και να έχετε το σύνολο αυτεπαγγέλλοντος του ελληνικού λαού με το μέρος σας? Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να τελειώσει η απάντηση του Προέδρου και θα ρωτήσετε. Κύριε Μανώλη, πιστεύω πραγματικά ότι τα μνημόνια ήταν το φάρμακο εκείνο που έκανε τον ασθενή χειρότερα από ό,τι η ίδια η ασθένεια. Έχω τονίσει και έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι. Και ότι ήμασταν εμείς μια χαρά και ότι το αναπτυξιακό μας μοντέλο, το παραγωγικό μας μοντέλο το 2009 ήταν μια χαρά και δεν είχαμε πρόβλημα και ήρθαν τα μνημόνια και μας καταστρέψανε. Όμως το φάρμακο που δόθηκε για να αντιμετωπιστεί η ασθένεια μας έκανε τρεις φορές χειρότερα. Διότι μιας και εκπροσωπείτε το χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να σας πω ότι η ελληνική οικονομία είναι έτσι διαρθρωμένη, όπου τα φάρμακα αυτά που σε άλλες ίσως χώρες της Λατινικής Αμερικής ή της Νοτιοανατολικής Ασίας μπορεί να είχαν ευεργετικό αποτέλεσμα στις εξαγωγές και να δημιουργούσαν ανταγωνισμό, στην Ελλάδα δεν έπιασε. Γιατί? Γιατί το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων, μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων, δεν ήταν εξαγωγικές. Και η μείωση της ζήτησης, αυτή η διαδικασία δηλαδή της εσωτερικής υποτίμησης, διότι αυτό είναι το μνημόνιο, μια διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης, στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ήταν να κλείσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να μπούμε στην ύφεση και να μπούμε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Λιτότητας, ύφεσης, ύφεσης, λιτότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν υγιεινείς αδυναμίες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να κάνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις ταυτόχρονα με πτώση του βιωτικού επίπεδου. Ή μεταρρυθμίσεις κάνεις με συνένεση ή έχεις πτώση και προσπαθείς να ανακάμψεις. Ταυτόχρονα και τα δύο δεν είναι εύκολο να γίνουν. Και το μεγάλο, το τρένο, το χάσαμε τα χρόνια της ανάπτυξης. Τα χρόνια της κυβερνήσεως Σιμίτη και αργότερα στην αρχή Καραμανλή, που είχαμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τότε έπρεπε να γίνουν οι μεγάλες αυτές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζαν τις εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Την επανίδρυση του κράτους, που την είχε εξαγγείλει τότε ο Καραμανλής και δεν την έκανε. Τον εξυγχρονισμό του κράτους, που τον είχε εξαγγείλει ο Σιμίτης και δεν τον έκανε. Πριν πάω στο. Παρακαλώ, μη φωνάζετε, παρακαλώ θερμά. Χαμηλώστε τα χέρια. Πριν πάω στο. Δεν θα κάνετε άλλο ερώτημα. Ποιο λέτε? Γιατί δεν πάνε όλοι μαζί? Είπε πριν ο κύριος Πρόεδρος, απάντησε σε αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τους χαρακτήρισε τρόικα εσωτερικού, το ξεχάσατε. Τώρα, έρχομαι. Καλά, και εσείς τώρα μην θέλετε να ξύνετε πληγές. Είπα κι άλλα. Να μην την ξύσω. Είπα κι άλλα. Είπα και το ότι αν ήταν στις εθνικές γραμμές. Πολλά μηνύματα για τον έμφυα, θα ήταν κύριε Πρόεδρε. Έμφυα, τι θα γίνει? Και για τους φόρους. Τι θα γίνει με τον έμφυα? Είμαστε στη μέση του χρόνου και δεν μας έχετε πει. Θα σας πω. Θα σας πω και θα σας μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας. Διότι εκεί είναι και 2,6 δις. Κύριε Χατζηνικολάου, αναφερθήκατε πριν στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να σας πω. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης κατέληξε σε 200 εκατομμύρια που δώσατε. Δεν δόθηκε κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι. 200 εκατομμύρια, αλλά εγώ έφερα από τη Σύνοδο Κορυφής και τα 2 δις, ξύνοντας τον πάτο του Βαρελιού, υποσχέσεις, θα μου πείτε, υποσχέσεις που τις υλοποιούμε. Υποσχέσεις. Τις τρέχουμε. Όχι, δεν είναι υποσχέσεις. Έχουμε φτιάξει task force που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό. Τόσο η κυρία Αντωνοπούλου, που είναι υπουργός για θέματα απασχόλησης, όσο και στο Υπουργείο του κύριου Σταθάκη από την ομάδα για τα ΕΣΠΑ, όπου κάνουν εξονυχιστική δουλειά
για να δούμε ποια από αυτά τα προγράμματα θα μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να τα υλοποιήσουμε. Και δεν είναι μικρός ο αριθμός. Ένα μέρος τους ήταν με προγράμματα τα οποία είχαν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα. Και το άλλο μισό είναι καινούργια προγράμματα. Είναι καινούργια χρήματα τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι μια επιτυχία. Να λέμε και τις επιτυχίες μέσα στις δυσκολίες και να λέμε και τον καλό λόγο, όχι στην κυβέρνηση, αλλά και αυτό ήταν μια πρωτοβουλία Juncker, ο οποίος ήθελε να δείξει, σε αντίθεση με τη μεσαία στελέχωση του ίδιου οργανισμού, τους διαπραγματευτές που μας έλεγαν κόκκινη κάρτα, μη δίνετε 200 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική κρίση, ότι υπάρχει πρόβλημα ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, το οποίο δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά το δημιούργησαν αυτές οι πολιτικές. Και άρα λοιπόν εκεί μπορεί να γίνουν πράγματα. Έμφυα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης λοιπόν. Και συσάχθεια. Δώστε μου όμως ένα λεπτό, αν το έχω. Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στηρίζονταν σε 4 παραδοχές, αν θυμάστε. Λέγαμε τότε 3 δις από ευρωπαϊκά προγράμματα, 3 δις από τις ρυθμίσεις, 3 δις από τη φορολογία και από το λαθρεμπόριο και από όλα αυτά και 3 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αν εξαιρέσει το τελευταίο, το οποίο αποτελεί θέμα διεκδίκησης και διαπραγμάτευσης στη δεύτερη φάση. Το 1,9 που μας πήρανε, λέτε. 1,2 μας πήρανε. 1,2. Αλλά αποτελεί θέμα διαπραγμάτευσης τι θα γίνει με αυτά τα 11 δις που ήταν στο ελληνικό ταμείο, μεταφερθήκαν στο ευρωπαϊκό, αλλά είναι κομμάτι του δανεισμού στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα ερώτημα τι θα γίνει. Θα χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρηματοδοτικό, τις επόμενες χρηματοδοτικές μας ανάγκες, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό, ένα μέρος τους θα πάει στις τράπεζες, εμείς το διεκδικούμε. Ένα μέρος τους να πάει, ένα μέρος του για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε, να εξυγειάνουμε τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Το άλλο κομμάτι, τα άλλα τρία, είμαστε σε μια διαδικασία, τα παλεύουμε. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, ΣΥΝ, πρόγραμμα από αυτά του Juncker, νομίζω ότι μπορούμε να πιάσουμε το στόχο. Ρυθμίσεις. Πάμε καλά. Οι ρυθμίσεις θα φέρουν χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο. Φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, αυτό είναι θα το δούμε. Μεγάλο στοίχημα. Και εκεί χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος, συνέργειες, αποφασιστικότητα. Την αποφασιστικότητα την έχουμε. Χρειάζεται οργάνωση. Μου και καλύτερη οργάνωση των μηχανισμών και της δικαιοσύνης, αποφασιστικότητα. Για να δούμε τι γίνεται με τις λίστες, χρειάζεται και η συνδρομή και η αποφασιστικότητα της δικαιοσύνης. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό. Συνολικά όμως το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για να δούμε τι υποσχεθήκαμε και τι μπορούμε να κάνουμε από αυτά που υποσχεθήκαμε. Είχαμε σχεδιάσει αυτό το πρόγραμμα στη βάση αυτών των πόρων και με δεδομένο ότι θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Ενώ πετύχαμε μια μεγάλη νίκη, 1,5, δεν είναι ισοσκελισμένος. Είχαμε αυτό το πρόγραμμα με δεδομένο ότι θα είχαμε ήδη 1,5% πλεώνασμα. Δεν βρήκαμε 1,5% πλεώνασμα. Και είχαμε σχεδιάσει αυτό το πρόγραμμα με δεδομένο ότι όλοι τα χρήματα, τα διαθέσιμα στα ταμεία θα είναι ομαλά και δεν θα περιμένουμε 3 μήνες χωρίς να έχουμε εκταμιεύσει δόση. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχουν καθυστερήσεις και κάποιες, αν θέλετε, αυξομοιώσεις των προσδοκιών μας σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Εγώ όμως εδώ έχω σημειώσει και θέλω να σας το πω από την Θεσσαλονίκη. Έχουμε ήδη προχωρήσει. Ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις έχουν προχωρήσει και έχουν ήδη αλαφρώσει μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας. Πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση. Έχει προχωρήσει. Εκατοντάδες, χιλιάδες οικογένειες έχουν έστω αυτή τη μικρή ελάφρυνση. 200 εκατομμυρίων μέχρι τέλος του χρόνου, περισσότερα αν έχουμε τη δυνατότητα αργότερα. Το πρόγραμμα που αφορά τα προγράμματα που αφορούν τις νέες θέσεις εργασίας. Είχαμε μιλήσει για 150.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στη διετία. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχουμε ήδη 52.000 θέσεις σε προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα, τρέχουν 65.000 θέσεις σε προγράμματα κατάρτισης και θα έχουμε άλλες 80.000 θέσεις μέσα στο 2015 σε προγράμματα κατάρτισης. Θα τους πιάσουμε, αν τα καταφέρουμε και ξεφύγουμε από τη μέγενη αυτούς τους στόχους, στο κομμάτι νέες θέσεις εργασίας. Έμφυα και φορολογία. Έμφυα και φορολογία.
έμφυα και φορολογία. Και πολλά ερωτήματα έχω για το τι αποθεματικά έχουμε και αν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα. Κύριε Χατζηνικολάου, εάν η χώρα κινηθεί το επόμενο διάστημα σε ομαλό πλαίσιο και πιάσουμε τους στόχους μας για πρωτογενές πλεάνασμα 1,2 και δεν μας η διαπραγμάτευση οδηγήσει δηλαδή σε αυτό το μοντέλο που εμείς έχουμε επιλέξει. Πρωτογενές πλεόνασμα 1,2 και ανάπτυξη 2,4%. Με το πακέτο μέτρων το οποίο έχει προτείνει ο Γιάννης Βαρουφάκης, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα από το 1,2, ώστε να μπορέσουμε στο δεύτερο εξάμηνο να δούμε το θέμα του έμφυα. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, και θέλω να είμαι ειλικρινής, αν αυτό δεν το πιάσουμε, δεν θα είναι θέμα τρόικας, θα είναι θέμα προτεραιότητων. Δεν θα μπορέσουμε. Ανάπτυξη 1,4 λοιπόν, φέτος, όχι 2,4. 1,4, ναι. Αν λοιπόν η κατάργηση του έμφυα και συνεπώς και το θέμα του αφορολόγητου, συνεπώς και του αφορολόγητου, έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας. Αλλιώς θα έχει πάει να κάνει το 16. Με τις δυνατότητες που θα έχουμε, με τις δυνατότητες που θα έχουμε να μπορέσουμε αλλιώς να τα αποκριθούμε. Αλλιώς θα πάει για το 16. Αλλιώς θα πάει για το 16. Μάλιστα. Για τα αποθεματικά δεν μας είπατε. Και για το δεν αν θα το πληρωθούν μισθοί αυτό. Και συντάξεις. Πώς είναι τα αποθεματικά. Μέχρι πότε, μέχρι πού μας πάνε τα αποθεματικά. Ακούω εδώ και τρεις μήνες. Δεν πληρώνουμε μισθούς. Και αυτό το άγχος καταστρέφει όλη την αγορά. Δεν πληρώνουμε μισθούς, δεν πληρώνουμε συντάξεις. Εγώ δεν σας λέω ότι τα αποθεματικά είναι καλά. Υπάρχει ένα θέμα ρευστότητας το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Και αυτό ήταν και ο λόγος που μας οδήγησε να βρούμε και όλη την διαθέσιμη ρευστότητα και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Το είχα πει προεκλογικά, το λέω και τώρα. Η δική μας η προτεραιότητα είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία. Η δική μας η προτεραιότητα είναι η μισθή και η συντάξη, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Που σημαίνει ότι αν υπάρχει πρόβλημα στις 9 και στις 12 που έχουμε δουνουτού, δεν θα πληρωθεί. Η προτεραιότητά μας θα είναι η μισθή και η συντάξη πρώτα. Μάλιστα. Το κοινωνικό κράτος πρώτα. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι τις 9 θα έχουμε μια συμφωνία που θα δώσει τουλάχιστον τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει αυτό που υποχρεούται να κάνει. Αυτό που υποχρεούται να κάνει, επαναλαμβάνω. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Αρχικά να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και τον Πρωθυπουργό και τη Βάσανο για τις ερωτήσεις. Αφήστε τις ευχαριστήσεις και μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, Αναστασίου Πασχάλης λέγομαι, να ρωτήσω ένα θέμα το οποίο σχετίζεται εμέσως με τις διαπραγματεύσεις. Αν θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι ήταν το κατάλληλο timing να θέσει θέμα γερμανικών αποζημιώσεων και πώς το δέχτηκε αυτό η κυρία Μέρκελ, να μου πει την αντίδρασή της μόλις το ξεστόμησε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα τι κατάλληλο timing. Δεν μπορώ να πω ότι χάρηκε κιόλας. Δεν μπορώ να πω ότι χάρηκε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Για μένα, και δεν το είπα τυχαία, έχει και ένα θέμα ηθικό. Το είπα πρωτίστως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διεκδικούμε το υλικό κομμάτι. Αλλά αυτό που με τρελαίνει είναι η ιδέα ότι μας κουνάνε κάποιοι το δάχτυλο, ότι είμαστε μπαταχτσίδες, ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε τα χρέη μας, ενώ από τις σάρκες μας πληρώνουμε τα χρέη εδώ και 4 χρόνια και ιδίως το τελευταίο διάστημα που δεν παίρνουμε δόσεις από το Διεθνές Ταμείο και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Δεν παίρνουμε και πληρώνουμε και την ίδια στιγμή το ανεξόφλητο χρέος που αφορά είτε στο κατοχικό δάνειο είτε στις επανορθώσεις, κάποιοι άλλοι, αυτοί που μας κουνούν το δάχτυλο, σφυράνε κλέφτικα. Λοιπόν, κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχει ένα συμβολισμό, μία αξία και η ομιλία μου στη Βουλή ως Πρωθυπουργός που έθεσα το θέμα και το γεγονός ότι το έθεσα μέσα στο Βερολίνο έχει μία αξία κατά την άποψή μου. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα αυτό. Και δεν θα το αφήσουμε διότι θεωρούμε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο μεγαλύτερα ερίσματα βρίσκουμε μέσα στη γερμανική κοινωνία. Ο γερμανικός λαός έχει το αίσθημα του δικαίου. Οι εκπομπές αυτές μας στη γερμανική τηλεόραση ήταν φοβερές. Έχουν πείσει οι διάφορες εφημερίδες μαζικής κατανάλωσης, ας το πω έτσι, αλλά κίτρινες φυλάδες, έχουν πείσει εκεί στη Γερμανία ότι εμείς είμαστε κάποιοι τύποι που θέλουμε να ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, είμαστε μπαγαπώντιδες. Να το πω, υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις και υπάρχουν. Αλλά η διαφθορά, όπως και το ταγκό, θέλει δύο.
Διότι ναι, μεν διαφθορά στην Ελλάδα, αλλά η Siemens διεύθυρε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Και η υπόθεση της Siemens, η υπόθεση της Siemens για μας δεν έχει τελειώσει. Η Siemens, η MAN, γερμανικές εταιρείες ήταν αυτές. Εξοπλιστικά. Θέλουμε λοιπόν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου να το χειριστούμε και θα το χειριστούμε με σοβαρότητα, με επαγγελματισμό, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ώστε να μην αποτελεί απλά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά να έχουμε αποτέλεσμα. Ελάτε. Λέγομαι Δημήτρης Τσελεπής, είμαι κατασκευαστής και βιοτέχνης και επιχειρώ σε αυτό το δύσκολο ελληνικό χώρο εδώ και 26 χρόνια. Από 21 χρονών ξεκίνησα όταν ήμουν φοιτητής και κατάφερα να εξάγουμε ακόμα και ελληνική τεχνολογία στο εξωτερικό, σε αρκετά κράτη του κόσμου. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και όπως όλοι οι προηγούμενοι πολιτικοί, έτσι και εσείς μιλάτε για μία ανάπτυξη και για κάποιους επενδυτές που θέλετε να προσελκύσετε και δεν στοχεύετε στο σημαντικότερο για μένα θέμα και σημαντικότερη μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτή λοιπόν η μεταρρύθμιση για μένα, η ουσιαστική που πρέπει να γίνει, αφορά στο δικαστικό σύστημα. Ένας επιχειρηματίας, οποιοδήποτε θέλει να έρθει στη χώρα μας ή είναι και νέος επιχειρηματίας που είναι λογικός και θέλει να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρώτο που οφείλει και θα πρέπει να κοιτάξει είναι τι ισχύει στο δικαστικό θέμα της χώρας στην οποία θα επιχειρήσει. Η ελληνική πραγματικότητα στην ελληνική δημοκρατία είναι η εξής, κύριε Πρωθυπουργέ, αν δεν τη γνωρίζετε. Σήμερα, για μια αντιδικία που μπορεί να χρειαστεί, που μπορεί να έχει κάποιος επιχειρηματίας, είτε με προμηθευτή του, είτε με πελάτη του, με το ελληνικό δημόσιο, εφόσον φτάσει στον Άριο Πάγο, χρειάζεται κατά μέσο όρο 13 με 18 χρόνια. Εγώ είπα 9, εντάξει, 13. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων, όπου τυχαίνει να έχω και προσωπική εμπειρία, όταν πρόκειται για μια αντιδικία που φτάνει μέχρι το εφετείο, χωρίς να υπάρξει καμία αναβολή, κάτι πολύ σπάνιο στην ελληνική δικαιοσύνη, να μην υπάρξουν αναβολές από τις δύο πλευρές, τότε απαιτούνται 7 με 8 χρόνια. Αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι αρνησιδικία. Και οποιοδήποτε επιχειρηματίας θελήσει να έρθει να επιχειρήσει εδώ, θα πρέπει να είναι ή τρελός ή να είναι διαπλεκόμενος. Μόνο έτσι θα μπορούσε να αποφασίσει. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Χρειάζεται μεταρρύθμιση ουσιαστική το δικαστικό σύστημα. Το ερώτημα είναι αν αυτή η μεταρρύθμιση θα μπορέσει να λειτουργήσει ευεργετικά όσον αφορά την ταχύτητα, χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του ένορκου, τα δικαιώματα του πολίτη που πάει να δικαστεί, τα κρίσιμα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα δηλαδή. Υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή που αφορά τη μεταρρύθμιση που είχε προτείνει η Τρόικα για το δικαστικό σύστημα το προηγούμενο διάστημα, θυμάστε, και είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι. Εμείς θέλουμε να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε σύντομα σε μια μεταρρύθμιση που δεν θα εμπεριέχει τις αδικίες προς τον κλάδο των δικηγόρων ή την ρύθμιση που έβαζε προκειμένου να προχωράνε άμεσα οι πληστηριασμοί, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε ιδίως την πρώτη κατοικία των φτωχών και των αδύναμων, αλλά την δικαστική μεταρρύθμιση και πολλά σωστά από αυτό το νομοσχέδιο θα τα βάλουμε, θα τα εξετάσουμε άμεσα και άμεσα θα έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Παπαδημητρίου Τάσο ονομάζομαι. Ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε προηγουμένως για το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ότι αυτό περνάει μέσα από μια αναδιάρθρωση του χρέους. Με ποια βάση θα χειριστείτε αυτό το θέμα, διότι από ό,τι ξέρω, δεν έχει ακόμα αποφανθεί η Επιτροπή της Βουλής για το αν και κατά πόσον το χρέος αυτό είναι δίκαιο. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Ακριβώς. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η αναδιάρθρωση του χρέους, στο βαθμό που θέλουμε μια συμφωνία με τους εταίρους μας, δεν μπορεί να γίνει μονομερός. Μονομερός η αναδιάρθρωση γίνεται αν έχεις ρήξει. Αν έχεις ρήξει, τότε μπορείς μέσα από μια απλή απόφαση
να αποφασίσεις ότι τα 240 δισεκατομμύρια περίπου που σου έχουν δανείσει και τα 350 συνολικά... Φαντάζομαι αυτό να μην υπάρχει ούτε σαν, ούτε σαν εφιάλτη στην ατζέντα σας. Αυτό λοιπόν είναι, κύριε μια, πρόεδρε, η χρεοκοπία. Αυτό είναι μια επιλογή που δεν αποτελεί επιλογή, ούτε αποτελεί επιλογή μας, και θέλω να είμαι και ειλικρινής, δεν έχουμε πάρει εντολή για να κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Δεν έχετε πάρει. Σωστά. Έχουμε όμως πάρει εντολή προκειμένου να διεκδικήσουμε αναδιάρθρωση σε συμφωνία με τους εταίρους μας. Αναδιάρθρωση σε συμφωνία, διότι θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να έχει ένα αμοιβαία, μια αμοιβαία ωφέλεια. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου ήταν πρωτοβουλία κυβερνητική ή ήταν πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής, η οποία σας ευνηδίασε? Και γενικά ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τους πρώτους μήνες της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Προεδρία της Βουλής. Πώς τη βλέπετε? Καταρχάς, η πρωτοβουλία δεν έγινε εν αγνία μου. Με ενημέρωσε για αυτή την πρωτοβουλία και τη θεωρώ χρήσιμη. Όχι με την έννοια ότι αυτή η Επιτροπή θα βγάλει το ποσοστό που θα πάμε εμείς να διαγράψουμε, αλλά με την έννοια ότι αυτή η Επιτροπή μπορεί να αναδείξει πτυχές που θα αποδείξουν το δίκαιο αίτημα. Το ότι αυτό το χρέος δεν δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά διότι κάποιοι από αυτό το χρέος έβγαλαν επιτόκια, πανωτόκια, κέρδισαν, κερδοσκόπησαν. Και άρα αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό στο να δημιουργηθεί μια ηθική διάσταση σε αυτή την διαπραγμάτευση, να πιστούν και πιστεί και η κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών χωρών ότι έχει και μια ειδική διάσταση, και άρα δεν είναι άδικο να το ζητάμε. Τώρα, με ρωτάτε για τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω... Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά κάνει τη δουλειά της καλά, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλές φορές υπερβάλλει. Όμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ως στόχο να τηρήσει τον κανονισμό της Βουλής. Η μη τήρηση του κανονισμού της Βουλής δεν μπορεί να είναι ο κανόνας, επειδή είχαμε συνηθίσει έτσι να γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Η τήρηση πρέπει να είναι ο κανόνας. Πολλές φορές αυτό μπορεί να εκνευρίζει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει καλά τη δουλειά της. Είναι αυστηρή κριτής. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι αυστηρή και με εμάς πολλές φορές. Και πράγματι μας κρίνει και αυστηρά. Έτσι πρέπει να κάνει. Η επίθεση που γίνεται το τελευταίο διάστημα και η στοχοποίηση που έχει γίνει, κατά την άποψή μου, κρύβει πολιτική σκοπιμότητα. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα να με εγκαλέσει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν πήρα θέση για την περίπτωση του βενζινάδικου. Πάει πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Πάει πολύ. Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, με ρωτούν εδώ φίλοι οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν από την προηγούμενη απάντησή σας. Αν, μου λένε, ο Σάβας Ξηρός δεχθεί να φορέσει το βραχιολάκι, θα βγει από τη φυλακή? Κύριε Χατζηνικολάου, τους νόμους τους φτιάχνουμε για να ισχύουν για όλους. Και όταν φτιάχνεις έναν νόμο και τον έχεις μάλιστα ψηφίσει, για να τον αλλάξεις πρέπει να φτιάξεις άλλο νόμο. Μεταναστευτικό. Και κλείνω με αυτό. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα για τη διακυβέρνησή σας. Διότι είμαστε και σε μια θερμή φάση των όσων συμβαίνουν σε χώρες όπως η Συρία, αλλά και σε άλλες χώρες γύρω εκεί από την δράση των τζιχαντιστών. Και αυτό προκαλεί ένα μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης προς την Νότια Ευρώπη. Έτσι. Τι προοπτικές υπάρχουν? Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στη χώρα μας, στην κοινωνία μας, ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση είναι ένα πρόσθετο μεγάλο πρόβλημα, ένας βρόγχος για την ελληνική οικονομία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και μια μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Ένα από τα κρισιμότερα θέματα που έχει να διαχειριστεί η Ευρώπη. Κάποιος μου είπε, ένας απλός πολίτης, το αεροπλάνο της πτήσης που πήγαινα για τις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό και τη Σύνοδο για το μεταναστευτικό, μου λέει: Πρόεδρε, πάτε να συζητήσετε ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί εύκολα. Διότι έρχονται οι φτωχοί και οι νέοι για να φάνε τους, εντός εισαγωγικών κρατήστε το, τους πλούσιους και τους γερασμένους. Αυτή είναι η εικόνα.
νέοι άνθρωποι, νεότεροι στη γερασμένη Ευρώπη, προσδοκούν, φτωχοί και εξαθλειωμένοι, προσδοκούν να βρουν μια καλύτερη ζωή. Και δεν τους σταματάει τίποτα. Ούτε τα κύματα, ούτε η πνιγμή, ούτε τα ναυάγια. Έχει αυξηθεί πράγματι η ροή. Κατά μεγάλο ποσοστό πλέον είναι προσφυγική ροή και όχι μεταναστευτική. Από τη Συρία. Και αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά που έχουμε. Κατά 80% οι ροές που έχουμε είναι μεταναστευτικές ροές. Από 8.500 το τρίμηνο, το αντίστοιχο του 2014, έχουμε φτάσει στις 20.000. 80% πρόσφυγες και όχι μετανάστες, πρόσφυγες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία από τη Συρία. Ο Ευρωπαϊκός Βορράς και όμως σφυρίζει αδιάφορα, κύριε Πρόεδρε. Πριν πάμε στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Προέκυψαν από τη Σύνοδο Κορυφής, είναι ασπιρίνες. Πριν πάμε στον Ευρωπαϊκό Βορρά, να πάμε λίγο και στον τρόπο που εμείς το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα για αδιέξοδους λαϊκισμούς, ανέξοδους λαϊκισμούς. Βγήκε να μας κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία τις πρώτες μέρες μετά το Πάσχα ότι ανοίξαμε εμείς τα σύνορα και μπήκανε μέσα. Ένα τεράστιο ευρωπαϊκό θέμα, το οποίο το βρήκαμε φυσικά και θα το βρίσκαμε και θα το είχαν και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, ανοίξαμε τα σύνορα εμείς. Και τις επόμενες μέρες δυστυχώς είχαμε αυτό το δραματικό γεγονός που ανέδειξε ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα και ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με σύνοδο κορυφής για τα τεράστια μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα. Έλεος. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, να δούμε. Μήπως έχουμε δώσει και εμείς το σήμα μιας χαλάρωσης στο θέμα αυτό. Τι χαλάρωση? Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Τι, ποια χαλάρωση? Λέει, δηλαδή, η αντιπολίτευση είχε 90 εκατομμύρια ευρώ προγράμματα την τελευταία διετία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και δεν απορρόφησε ούτε ένα ευρώ για να φτιάξει κέντρα υποδοχής. Ούτε ένα ευρώ. Μόνο επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις με επιχειρήσεις σκούπα που τους παίρνεις από την Ομόνοια αλλά τους πας κάπου αλλού. Κάπου τους πας, δεν τους ξαφανίζεις, δεν τους θάβεις. Υπάρχει το πρόβλημα. Ούτε ένα ευρώ από τα 90 εκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα υποσυμφορήσουμε τα νησιά μας και ιδίως το καλοκαίρι που θα έχουμε και τουριστική περίοδο. Διότι να μην έχουμε το πρόβλημα της προσφυγικής ροής, να μην έχουμε και θέμα με τον τουρισμό. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο, έχουμε κάνει διευρυγικές συσκέψεις, έχουμε κάνει συσκέψεις με τους περιφερειάρχες, με τους δήμαρχους, με τον Επίτροπο για τη Μετανάστευση, τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Αυξήσαμε τα κονδύλια στην Σύνοδο Κορυφής. Στην Σύνοδο Κορυφής έχετε δίκιο ότι δεν έδωσαν πολλά με ασπιρίνες. Τουλάχιστον όμως καταφέραμε να βάλουμε στο επίκεντρο και την Ελλάδα. Ήταν έξω η Ελλάδα. Τη Σύνοδο την προκάλεσε ο Ματέο Ρέντσι και πριν τηλεφωνήσω στον Τούσκ, παραμονή της Συνόδου, και του ζητήσω επιτακτικά να μπει και το θέμα της ανατολικής εισόδου, το θέμα της Τουρκίας, το θέμα της Συρίας, υπήρχε μονάχα Λιβύη και μεταναστευτικές ροές, όχι προσφυγικές ροές. Και εδώ πρέπει να δούμε, και πρέπει να πω ότι στη Σύνοδο με υποστήριξε στο αίτημά μου αυτό τόσο ο Ολάντ όσο και η Μέρκελ, σε αυτό ήταν θετική, ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή, στα παράλια της Τουρκίας, υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες Σύριοι. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έρθει σε μια επικοινωνία με την Τουρκία και να τη βοηθήσει κιόλας αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσει συνθήκες διαμονής ανθρώπινες. Και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε πώς θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, εάν αποκατασταθεί, που οι πόλεμοι γεννούν την προσφυγική ροή, δεν τη γεννά το γεγονός ότι θέλουν να φύγουν ξαφνικά. Αυτοί θα περάσουν στην Ευρώπη. Θα βρουν τον τρόπο. Και θα περάσουν στην Ευρώπη διαμέσου των ελληνικών νησιών, κύριε Χατζηνικολάου. Και εδώ λοιπόν δεν έχουμε ένα θέμα όπως είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα που έμπαινε και το ρατσιστικό στοιχείο με τους κακούς Αλβανούς, οι οποίοι φταίγαν για όλα, ή τους κακούς Πακιστανούς. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, και είναι το στοιχείο το διαφορετικό, είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Έρχονται με τα τάμπλετ και τα κινητά, τα iPhone, και ξέρουν και γλώσσες να μιλάνε. Και έρχονται για να περάσουν όχι στην Ελλάδα, γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα πράγματα είναι δύσκολα. Έρχονται για να πάνε στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει η Ευρώπη να σταματήσει να στρουθοκαμιλίζει. Η Ευρώπη να καταλάβει ότι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό με καταστολή, με διαμερισμό της ευθύνης. Πρέπει να αναλάβει μέρος της ευθύνης. Πρέπει να βοηθήσει τις χώρες
τις χώρες transit, τις χώρες από που προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, να βοηθήσει τις χώρες υποδοχής, όπως οι χώρες του Νότου, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, και να τους βοηθήσει έμπρακτα και μη οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα. Και βεβαίως εμείς αυτό που έχουμε φροντίσει είναι να φτιάξουμε δομές, κλειστές δομές για 2.500 ανθρώπους, μοιράζοντας μέσα στον ιστό της υπηρετικής Ελλάδας, να φτιάξουμε μέσα στα νησιά που είναι νησιά υποδοχής δομές σε ακατοίκητα ξενοδοχεία, σε χώρους όπου μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενηθούν, και με ένα πλοίο το οποίο θα μισθώσουμε για τους καλοκαιρινούς μήνες να γίνεται γρήγορα η μεταφορά τους, προκειμένου να μην μένουν στα νησιά αυτά τις μέρες του καλοκαιριού, ιδιαίτερα που είναι της τουριστικής περίοδου, και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να διαμορφωθούν κέντρα, και εκεί είναι η εγκληματική στάση της προηγούμενης κυβέρνησης, που τα 90 εκατομμύρια δεν τα αξιοποίησε να φτιάξει κέντρα, διότι αν είχαμε κάποια κέντρα υποδοχής ικανά να σωρεύσουν τις ροές αυτές, θα γινόταν εκεί η ταυτοποίηση και η διαχωρισμός τους σε πρόσφυγες που αρετούνται και χρήζουν ασύλου, όπου με το άσυλο μπορούν να πάρουν και έγγραφα ταξιδιωτικά για 3 μήνες, προκειμένου να φύγουν να πάνε στις χώρες όπου θέλουν να πάνε. Ένα ακόμη τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, από θεατές της εκπομπής μας. Αυτή τη συνάντηση, μου λένε, με τον Γιώργο Παπανδρέου, τι θέλατε? Και μάλιστα πάνω στο ξεκίνημα της υπόθεσης της Εξεταστικής Επιτροπής. Τι εξεταστική, λένε, θα γίνει τώρα, αφού τα λένε και πίνουν καφεδάκια? Κύριε Χατζηνικολάου, η Εξεταστική Επιτροπή, που μάλιστα ξεκινάει την άλλη εβδομάδα με το καλό, δεν γίνεται διότι εγώ ξέρετε θέλω να εκδικηθώ πολιτικούς μας υπάλληλους. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Λέει, την περίοδο Καραμαλή την εξαιρέσανε. Με τον Παπανδρέου πίνει καφέ δίπλα στη Λεμονιά, στο πρωθυπουργικό γραφείο. Τι εξεταστική θα γίνει? Τι θα εξετάσει? Ακούστε με. Η εξεταστική δεν γίνεται για να εκδικηθούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Δεν έχουμε καμία ρεμβασιστική διάθεση. Άλλωστε, τις πολιτικές ευθύνες τις αποδίδει ο λαός και τους βάζει στη θέση τους, όλους. Και εμένα αύριο μπορεί. Την εξεταστική την κάνουμε προκειμένου να φωτίσουμε σκοτεινές πτυχές μια σειράς υποθέσεων από το 2010 ως σήμερα. Και είναι αρκετές αυτές οι σκοτεινές πτυχές. Θα μπορούσα να σας αναφέρω αρκετές. Σε αυτές τις σκοτεινές πτυχές, ακόμα και η παρουσία των πολιτικών προσώπων που έπαιξαν κεντρικό ρόλο και η κατάθεσή τους εκεί, μπορεί να δώσει φως. Τις πολιτικές ευθύνες δεν θα τις αποδώσουμε εμείς. Εάν υπάρξουν όμως, μέσα από αυτή την προσπάθεια να φωτίσουμε τις σκοτεινές πτυχές, αποχρώσεις ενδείξεις ποινικών ευθυνών για μια σειρά από πρόσωπα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, δεν θα διστάσουμε να πάμε σε προανακριτική. Να σας όμως δώσω... δεν κάνουμε την Εξεταστική Επιτροπή, όπως κάποιοι πιστεύουν, για να αποδώσουμε πολιτικές ευθύνες, ούτε έχουμε καμία ρεβανσιστική διάθεση. Μάλιστα. Να σας δώσω και μια καλή ιδέα στο κλείσιμο εν ώψη της διαπραγμάτευσης. Βάλτε να ψάξουν οι υπηρεσίες σας και του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος σε πόσα επενδυτικά και άλλα τραπεζικά προϊόντα υπάρχουν μέσα στο καλάθι των προϊόντων αυτών των τραπεζικών και ελληνικά ομόλογα. Και αφού βρείτε σε πόσα τέτοια προϊόντα υπάρχουν και ελληνικά ομόλογα, δηλαδή πιθανή τοξικότητα αν υπάρξει πρόβλημα με την Ελλάδα, ενημερώστε και τις ξένες τράπεζες που το έχουν ξεχάσει και τις ξένες κυβερνήσεις για να το θυμηθούν. Μια ιδέα σας βάζω. Μια ιδέα. Αν και οι περισσότεροι ξεφορτωθήκαν τα ελληνικά ομόλογα την ώρα που τα φορτωνόντουσαν οι ελληνικές τράπεζες. Σε αρκετά προϊόντα σύνθετα υπάρχουν μέσα. Σε σύνθετα δεν ξέρω. Αυτό λέω. Είναι καλή ιδέα αυτή, αλλά έπρεπε να την πείτε στο Γιάννη. Όχι σε μένα, ο Γιάννης θα μπορούσε. Με έναν με το έναν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μας που ήταν εδώ. Όσοι δεν ρώτησαν, έχουν ελεύθερη είσοδο σε επόμενη εκπομπή για να ρωτήσουν. Λοιπόν, και εγώ να ευχαριστήσω θερμά και το κοινό. Και το κοινό και εσάς, γιατί μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Να σας πω ότι τη χάρηκα αυτή την εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εύχομαι να συνεχίσετε. Γιατί όχι να συνεχίσω και να καθιερώσω, ας πούμε.
Εύχομαι να συνεχίσετε να απαντάτε και στους πολίτες και στους δημοσιογράφους. Την ανοιχτή επαφή με τον κόσμο. Όσο θα εξελίσσετε η πορεία σας στην Πρωθυπουργία. Η ώρα του Πρωθυπουργού να μην είναι στη Βουλή, την οποία την ξεκινήσουμε. Να είναι και εκεί. Και εκεί, είναι. Και εκεί θα είναι. Θα ξεκινήσουμε από τον Μάη. Αλλά να είναι η ώρα του Πρωθυπουργού και με τους πολίτες, νομίζω ότι είναι ουσιαστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.